Συναδέλφες, συνάδελφοι, συμμετέχουμε σήμερα σε μια 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία που κήρυξαν χτες ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, προκειμένου να συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και ενάντια στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Δεν τοούμαστε, θα έρθει η ώρα και στιγμή και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, που οι πλατείες θα γεμίζουν όχι μόνο από γεύματα, αλλά θα γεμίζουν και τα πρωινά με την κήρυξη των κινητοποιήσεων. Η πράξη των νομοθετικού περιεχομένου που εξέδωσε η συγκυβέρνηση και εφαρμόστηκε άμεσα στην περίπτωση της ΕΡΤ πρέπει να σημάνει συναγερμό σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλο το λαό. Πρέπει να πω εδώ και να προσθέσω, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα συμμετάσχουν με αποφάσεις τους το Σωματείο Ξενοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ίσου ΚΟ. Παρευρίσκονται επίσης στην συγκέντρωσή μας η ΕΤΕ ΔΕΗ ΚΟ, επίσης ο Σύλλογος Γυναικών ΚΟ, ο Αγροτικός Σύλλογος ΚΟ και το Σωματείο των Συνταξιούχων και ο Σύλλογος Φιλιππινέζων ΚΟ και η Β' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου. Μπορεί λοιπόν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να εφαρμόστηκε άμεσα στην ΕΡΤ, αλλά ακολουθούν και άλλοι οργανισμοί. Είναι γεγονός ότι η πράξη αυτή, που δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία από ό,τι φαίνεται, ανοίγει ένα νέο αντιδραστικό δρόμο, δίνοντας τη δυνατότητα σε υπουργούς να αποφασίζουν με συνοπτικές διαδικασίες για το κλείσιμο δημόσιων οργανισμών και για την εκποίηση της περιουσίας τους. Πρόκειται για μια πράγματι αντιδραστική εξέλιξη, που όμως ελάχιστα την άγγιξαν αυτοί που έβγαζαν κορώνες για τη δημοκρατία, καθώς προσπερνούσαν την πράξη καθ' αυτή. Η απόλυση όλων των εργαζομένων, η δυνατότητα και η πιθανότητα ιδιωτικοποίησης περιουσιακών στοιχείων της δημόσιας τηλεόρασης, που είναι περιουσία του κράτους, η επανελειτουργία της με νέο καθεστώς και η πρόσληψη εργαζομένων με ατομικές συμβάσεις εργασίας, όπως προβλέπει ο νόμος αυτός που φέρνουν για συζήτηση στη Βουλή, είναι πρόπλασμα για το τι θα ακολουθήσει σε δεκάδες άλλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από το κράτος. Ανησυχούμε ιδιαίτερα και για τις εξελίξεις που ίσως να προκύψουν και σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, βέβαια αυτών του Δήμου. Χιλιάδες εργαζόμενοι είναι ήδη με το ένα πόδι στην ανεργία. Οι υπηρεσίες αυτών των οργανισμών που είναι απαραίτητες θα εκλείψουν ως κρατικές και θα είναι σε βάρος του λαού. Με προηγούμενους νόμους της κυβέρνησης, οι δραστικές μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο πέρασαν και στον ιδιωτικό τομέα, συμπιέζοντας την τιμή της εργατικής δύναμης σε επίπεδα πείνας. Τώρα γενικεύονται οι απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων που προστίθενται στις εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους του ιδιωτικού κυρίως τομέα. Οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις κάνουν θράψη στις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις. Τείνουν να κυριαρχήσουν ακόμα και σε χώρους κρίσιμους όπως η υγεία, η εκπαίδευση και στρατηγική τομή της οικονομίας. Ο νόμος του 2005 που συμπληρώνει η επίμαχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τους οργανισμούς του δημοσίου, μεταξύ αυτών και της ΕΡΤ, έδινε συντριπτικό χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά στις πρώην ΔΕΚΟ και ψηφίστηκε την περίοδο πριν την κρίση. Επαληθεύεται λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι, ότι τα αντιλαϊκά μέτρα προχωρούν και βαθαίνουν βάσει προαποφασισμένων κατευθύνσεων. Στοχεύουν στη μείωση της τιμής εργατικής δύναμης και επιταχύνονται σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικής δυσπραγίας του αστικού κράτους.